Πάμε να ανοίξουμε μια κουβέντα που έχει να κάνει με τους ανθρώπους αυτούς από τη Νέα Μάκρη. Εμένα με έχει συγκλονίσει ότι όλη η οικογένεια, γιατρός, επιστήμονας ο άλλος, έτσι, έβαζε φωτιές μαζί με το παιδί, το οποίο μάλλον θα ήταν απομονωμένο. Θα μας τα πούν τώρα οι ειδικοί, γιατί ξέρετε κάτι, αυτή η ιστορία με την πυρομανία στην περίοδο την οποία ζούμε, με την ξηρασία, μια σπίθα κυριολεκτικά φέρνει την καταστροφή. 6 φωτιές βάλανε. Ναι. 6 φωτιές εξακριβωμένα. Το προφίλ ποιο είναι αυτών των ανθρώπων θα μας το πει ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητριάδης, είναι ψυχίατρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδημητριάδη. Καλημέρα. Είστε μαζί μας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Και ο κύριος Σταύρος Μπαλάσκας, ειδικός αστυνομικός αναλυτής. Κύριε Μπαλάσκα, να είστε καλά. Πολύ δύσκολες υποθέσεις και για την αστυνομία και για την πυροσβεστική. Γιατί εάν δεν έχει στοιχείο απτό, δεν μπορείς να κατηγορήσεις έναν άνθρωπο ότι είναι εμπειριστής. Εδώ όμως αποδεικνύεται μέρα με τη μέρα όταν ανοίγουν τα στόματα και λένε αυτοί έχουν βάλει πάνω από 6 πυρκαγιές. Να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ και με τις πληροφορίες που έχει και ο κύριος Μπαλάσκας για να πάμε μετά στο προφίλ με τον κύριο Παπαδημητριάδη. Κύριε Μπαλάσκα, λίγο πολύ γνωρίζουμε για τη δράση του 16χρονου, για τις πλάτες εισαγωγικά που έκανε η οικογένεια, δηλαδή ο πατέρας, ο πατριός, να το πω έτσι, και η σύντροφός του, η μητέρα του παιδιού δηλαδή. Δώστε μας εσείς περισσότερα στοιχεία. Τι γνωρίζουμε? Μιλάμε για κατέξιν εμπριστές, τακτοποιημένους, ανθρώπους οι οποίοι τώρα πλέον από μαρτυρίες, από στόματα που έχουν ανοίξει, καταδεικνύονται τις στιγμές που ήταν στα σημεία όπου εξελίχθηκαν και άρχισαν, θα μπορούσαμε να πούμε, οι πυρκαγιές. Ο φάκελος είναι παχής που έχουν οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος και η υποβοήθηση από την ελληνική αστυνομία είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή τεκμηρεύεται ότι έχουν κάνει τουλάχιστον την έναρξη 6 πυρκαγιών, έχουν θέσει πάρα πολύ κόσμο, ζωές ανθρώπινες σε κίνδυνο και βεβαίως αναμένεται με τα στοιχεία πάντα που έχει συλλέξει το ανακριτικό της πυροσβεστικής, το ειδικό τμήμα του ανακριτικού της πυροσβεστικής σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία, θα πάνε οι εισαγγελέα ανακριτή και από εκεί πέρα το μέλλον τους θα είναι λογικά μιλάμε για κακούργημα. Το ίδιο ισχύει και για το 16χρονο, σωστά? Βεβαίως, σωστά. Όπου αυτός θα δικαστεί για ένα χρόνο και μετά από τον ένα χρόνο πλέον θα αρχίσει να ακτεί η ποινή κανονικά στα σοφρονιστικά καταστήματα. Θα πάει πρώτα ανηλίκο. Α, μάλιστα. Κύριε Παπαδημητριάδη, ποιο είναι το προφίλ αυτών των ανθρώπων? Δηλαδή, τι ακριβώς τους συμβαίνει και προχωρούν σε αυτές τις πράξεις? Να σας πω το πρώτο ότι για να έχουμε τη γνήσια διάγνωση της πυρομανίας προϋποτίθεται ότι δεν υπάρχει σαφής λόγος ή κίνητρο για τις αναφλέξεις των πυρκαγιών. Διαφορετικά στην πυρομανία έχουμε αυτή την ακαταμάχητη παρόρμηση για τις πυρκαγιές από τις οποίες οι πυρομανείς αντλούν πραγματική ευχαρίστηση, οπότε υπάρχει μια επαναλαμβανόμενη επιθυμία. Συνήθως το έδαφος ελλιπούς ελέγχου των παρορμήσεων, όπως το ονομάζουμε στην δική μας επιστήμη, δηλαδή μια δυσκολία στον έλεγχο της παρόρμησης και της συμπεριφοράς, που συνήθως συνδέεται με άλλες διαταραχές, όπως η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας και η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Έχουμε νευρολογικούς παράγοντες, ανισορροπίες νευροδιαβαστών, όπως η ντοπαμίνη, η σερωτονίνη, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η έκθεση σε περιβάλλοντα όπου οι πυρκαγιές είναι συχνές ή αποδεκτές για κάποιο λόγο, ας πούμε, για την καύση των ξηρών χόρτων, η επιρροή από φίλους, μέλη της οικογένειας, κληρονομικότητα επίσης στις διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων και ψυχικά τραύματα στην παιδική ηλικία. Προσέξτε όμως ότι η πυρομανία δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξηγεί πάντα αυτούς που βάζουν τις πυρκαγιές. Ίσα-ίσα που μάλλον εξηγεί ένα πολύ μικρό ποσοστό. Γιατί στις άλλες περιπτώσεις, στις πολλές περιπτώσεις υπάρχει κίνητρο. Οπότε τα πράγματα είναι διαφορετικά. Υπάρχει ένα ιδιωτελές όφελος, λέω κάπου. Ναι. Αλλάζει και η ποινή πάνω σε αυτό το οποίο, δηλαδή αν υπάρχει διάγνωση, ψυχιατρική διάγνωση, είναι νόσος, η οποία μπορεί να ελαφρύνει τη θέση του δράστη. Θα σας πω. Προσέξτε παρακαλώ, το ποινικό σύστημα και ορθώς αναγνωρίζει ελαφρυντικά βέβαια σε ένα βαθμό, αλλά διατηρείται η επίγνωση εδώ του καλού και του κακού. Δηλαδή υπάρχει η διακριτική ικανότητα μεταξύ της κακής πράξης και της καλής πράξης σε έναν άνθρωπο που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που οδηγούν στην πυρομανία. Ναι. Οπότε δεν έχει το καταλογιστό του αντίον. Θα πρέπει να καταλογιστούν ποινές κανονικά. Βέβαια, σε ό,τι αφορά στο κίνητρο, κανείς πρέπει να αναζητήσει τι γίνεται εδώ. Ας πούμε, πολλοί άνθρωποι είναι εκδικητικοί απέναντι στο αόριστο σύστημα. Θέλουν να εκδικηθούν το κράτος, θέλουν να εκδικηθούν την εξουσία, ας πούμε. Και το γείτονα, ας πούμε. Το γείτονα, εδώ ακούσαμε. Το γείτονα, επίσης. Ερώτημα. Άντε, πείτε ότι περνάνε από τη δικαιοσύνη αυτοί οι άνθρωποι, κάθονται στους καμνοί
και αποφασίζει η δικαιοσύνη μια ποινή ή τους αφήνει γρήγορα έξω, πιο γρήγορα έξω, δεν τους βάζει καθόλου μέσα. Δεν πρέπει να ελέγχονται, δεν πρέπει να βλέπουν έναν ειδικό της ψυχικής υγείας για να μας πει, ρε παιδί μου, αν το ξανακάνει ή όχι. Δεν πρέπει να τον παρακολουθήσει αυτόν τον άνθρωπο. Κύριε Υποφεράτη, δυνητικά οι άνθρωποι αυτοί θα επαναλάβουν αν είναι πράγματι γνήσια πυρομανής, επειδή είναι ακαταμάχητη η επιθυμία για τις πυρκαγιές, θα επαναλάβουν τις πράξεις. Οπότε χρειάζεται ένα μητρό εδώ των ανθρώπων αυτών, ναι, οπωσδήποτε να μην διαβιώνουν, να μην επιτρέπεται να διαβιώνουν σε περιοχές κατάφυτες. Και βέβαια πρέπει να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα ψυχοθεραπείας, ιδανικά γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία και φαρμακευτική αγωγή. Είναι το αποτέλεσμα τη πράξη του που του. Πώς να το πω. Που τους κάνει να προχωρούν στην εκδήλωση μιας πυρκαγιάς, είναι ο κίνδυνος όταν προσπαθούν να βάλουν την πυρκαγιά, είναι η διάρκεια της πυρκαγιάς, δηλαδή το αν θα έχουν, αν θα καταφέρουν να κάψουν μεγάλες εκτάσεις, το γνωρίζουμε αυτό. Ναι, ειδικά στους πυρομανείς υπάρχει ευχαρίστηση από τη θέα της φωτιάς και από την ίδια την ανάφλεξη ως γεγονός. Και βεβαίως η έκταση της πυρκαγιάς, έχετε δίκιο. Η μεγαλύτερη πυρκαγιά, μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Θα θυμηθούμε εδώ τον Έρωνα, για να το καταλάβουμε σωστά. Ναι. Απίστευτο. Λοιπόν.